ομάδα του Μαυροβουνίου να έχει match ball. Έτσι λοιπόν στην αρένα της Τυφλίδας η Ελλάδα, αν και έχασε το πρώτο σετ από το Μαυροβούνιο, πήρε τα επόμενα δύο, πήρε προβάδισμα, έχασε το τέταρτο σετ, εκεί έγινε η πρώτη απώλεια βαθμού ουσιαστικά, και με 16-14 πήρε το πολύ καθοριστικό tie break. Το Μαυροβούνιο ήταν και εξακολουθεί να είναι ο δυνατότερος αντίπαλος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο πρωτοψάλτης ήταν και σε αυτό το παιχνίδι ο κορυφαίος σκόρερ, με 23 πόντους αυτή τη φορά, ενώ 20 είχε ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. Πάρα πολύ καλός ο Μινίτς από το Μαυροβούνιο, και αυτός είχε πάνω από 20 πόντους, 22 αν θυμάμαι σωστά. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα να έχει ένα ρόστερ πολύ ισορροπημένο και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να δώσει σχεδόν την ίδια ποιότητα με τους βασικούς. Και γι' αυτό άλλωστε στο παιχνίδι με το Μαυροβούνι, αν εξαιρέσουμε τον Ράπτη, έχουν παίξει όλοι οι υπόλοιποι. Με 20 πόντους όπως είπα με 23, συγγνώμη, ο πρωτοψάλτης ήταν ο κορυφαίος σκόρερ. Ήταν σε αρκετά καλή μέρα και ο Ζουπάνι επίσης, ο οποίος έπαιξε στα 4 από τα 5 σετ. Ο Στιβαχτής ήταν ο βασικός πασαδόρος, ωστόσο πήρε χρόνο συμμετοχής ξανά και ο Κασαμπαλής σε όλα τα σετ. Έδωσε πάρα πολλές βοήθειες. Ο Βουλκίδης από το κέντρο, όπως και ο Πετρέας. Ενώ και ο Κοκκινάκης βρήκε βοήθειες από τον Ζήση. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε δύο καλούς λίμπερο. Υπενθυμίζω ότι 2 χρόνια πριν ο Μένιος Κοκκινάκης δεν ήταν λίμπερο, έπαιζε στα άκρα στο προηγούμενο ευρωπαϊκό. Είχε συμμετοχές και ως λίμπερο τότε, αλλά στην πορεία καθιερώθηκε σε αυτή τη θέση. Το στυλ παιχνιδιού του Κοκκινάκη μοιάζει πάρα πολύ με τον πρωτοψάλτη. Είναι δύο παίκτες γύρω στο 1,83-84. Δεν είναι υψηλότερο, ωστόσο πολύ αλτικοί παίκτες. Το βλέπαμε από τον Κοκκινάκη όταν έπαιζε στα άκρα. Εξαιρετικά αλτικός και ο πρωτοψάλτης, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει στην ομάδα που έκανε ίσως τα μεγαλύτερα του βήματα στον ελληνικό χώρο πριν φύγει για το εξωτερικό. Για να επιστρέψουμε του αγώνα, ο γνωριμός μας ο Τσάτσης, όπως είπα πριν, έκανε επίσης πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Στους 18 πόντους σταμάτησε. Από τους πιο εμπειρούς Μαυροβούνιους. Επίσης έπαιξε και ο Φρίξος Κοτσάκης, ο οποίος είναι δύσκολο να κοντράρει στη θέση του κεντρικού τόσο τον Πετρέα όσο και τον Βουλκίδη. Βρήκε όμως χρόνο συμμετοχής, λίγα πράγματα αλλά καλά από τον Κοτσάκη. Πολύ μεγάλης σημασίας αυτή η νίκη, καθώς το παιχνίδι που ακολούθησε ήταν κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν και η Ελλάδα δεν είχε διάθεση να κάνει άλλο στραποφάτημα, δεν είχε διάθεση να αφήσει στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν οποιοδήποτε βαθμό. Εκεί δοκίμασε ακόμα περισσότερα πράγματα ο κύριος Ανδρεόπουλος, με τον Μίλι να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μάλιστα να δικαιώνει τον προπονητή του με τους 12 πόντους που πήρε, όσους και ο πρωτοψάλτης. Βασικός πασταδόρος ο Κασαμπαλής σε αυτό το παιχνίδι, και δείχνει ο πασταδόρος από την Αλεξανδρούπολη ότι μια χαρά μπορεί να πάρει αυτό το ρόλο. Δεν υστερεί σε πολλά, υστερεί σε εμπειρία, μπορούμε να πούμε, σε σχέση με τον βασικό πασταδόρο, τον Στιβαχτή, ο οποίος του ρίχνει και μια δεκαετία περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικός αθλητής, πολύ καλός σερβέρ, είχε και διάσους σε αυτό το παιχνίδι.
Επίσης ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος πήρε πολύ συμμετοχή στο παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν. Ήταν στο βασικό σχήμα, στο δεύτερο και το τρίτο σετ. Ο Παπαγγελόπουλος επίσης πήρε χρόνο συμμετοχής και μάλιστα με 10 πόντους ήταν τους διακριθέντες, ο κεντρικός της εθνικής ομάδας. Σε περίπου 70 λεπτά τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 8 βαθμούς και να ακολουθεί το Αζερμπαϊτζάν, συγγνώμη, το Μαυροβούνιο με 7, 3 στο Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία με 0. Είναι νωρίς να βγάζουμε κομπιουτεράκια, ούτως ή άλλως είναι μικρή η διαδρομή, είναι 6 παιχνίδια που σημαίνει ότι είμαστε στα μισά και πολύ γρήγορα θα έχουμε τελικά αποτελέσματα, τελική κατάταξη. Θεωρητικά πάντως, αν η Ελλάδα κερδίσει το Μαυροβούνιο και υπάρχει και άλλη μία νίκη, έχει καθαρίσει την πρόκριση. Να πούμε ότι την Παρασκευή η Ελλάδα ξεκινάει με τη Γεωργία στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στις 5. Το Σάββατο θα γίνει το παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν, επίσης στις 5. Και την Κυριακή κλείνει το πρόγραμμα και κλείνουν τα προκριματικά με το παιχνίδι Ελλάδας Μαυροβουνίου στην έδρα του Μαυροβουνίου. Γι' αυτό ίσως να παίξει το ρόλο του, βέβαια με κεκλεισμένο των θηρών αγώνες είναι δύσκολο να επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς. Έχουμε καλή ομάδα, το πιστεύουν οι Έλληνες διεθνείς. Θα είναι κρίμα να χαθεί αυτή η πρόκριση. Επίσης, αν η Ελλάδα κάνει το 2-2 στα δύο πρώτα παιχνίδια, προσθέτει και ένα έξτρα βάρος στο Μαυροβούνιο, που στο τελευταίο παιχνίδι θα πρέπει να έχει φτάσει χωρίς άλλες απώλειες και θα αναγκαστεί να κερδίσει την Ελλάδα. Αν η Ελλάδα πάει με δύο καθαρές νίκες στο τελευταίο παιχνίδι, ακόμα και ήττα με 3-2 θα της δίνει ελπίδες. Εκεί θα μετρήσουν και τα σετ κατά πάσα πιθανότητα, το τι απώλειες θα έχουν. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι που τελείωσε 3-2, στα προηγούμενα δύο δεν έχασε ούτε σετ και αυτό μετράει. Ενώ για τα τυπικά, να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά, δεν έχουμε τεράστιες εκπλήξεις στα υπόλοιπα γκρουπ. Η Ολλανδία προηγείται στον όμιλό της κόντρα σε Κροατία και Σουηδία. Η Βουλγαρία επίσης έκανε το καθήκον της, το απόλυτο νικό κόντρα σε Αυστρία και Ισραήλ. Η Τουρκία με τα Σκόπια δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη στους 15 βαθμούς βαθμούν. Να πούμε ότι αυτές οι ομάδες έχουν ήδη παίξει και τα προηγούμενα Σαββατοκυριακά, γι' αυτό έχουν και περισσότερες αγωνιστικές. Η Τουρκία ωστόσο στην ισοβαθμία είναι στην κορυφή. Λετωνία επίσης πρώτη στον τέταρτο όμιλο, στην ισοβαθμία της με την Ισπανία στους 12 βαθμούς, απέναντι σε Μολδαβία και Κύπρο. Κύπρος πολύ δύσκολα έψαχνε την υπέρβαση, μόλις δύο νίκες. Δεν έχει πολύ μεγάλη δυναμική, ωστόσο το πάλεψαν οι Κύπροι διεθνείς με δύο νίκες κόντρα στη Μολδαβία. Οι Σλοβάκοι, όπως αναμένονταν, έκαναν το 3-3 απέναντι σε Ελβετία, Ρουμανία και Αλβανία. Ενώ ένας πολύ ισορροπημένος και ανοιχτός όμιλος, με την Πορτογαλία να προηγείται στους 8, 7 η Λευκορωσία και ακολουθούν Ουγγαρία και Νορβηγία. Κλείνοντας την αναφορά στους άντρες, να πούμε ότι γενικώς η εθνική έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Πάντα υπάρχουν σημεία βελτίωσης, είναι πολύ καλή στο σερβίς και μια ομάδα που μπορεί να μπλοκάρει πάρα πολύ εύκολα τους αντιπάλους πάνω στο φιλέ. Και επίσης, όταν έχεις παίκτες όπως ο Πρωτοψάλτης και ο Ζουπάνη, μπορείς να βρεις πολλές λύσεις επιθετικά. Ο Ζουπάνη είναι ένας διαγώνιος που ακόμα και όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι στα μισά και να δώσει τις λύσεις. Το έχουμε δει πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε πολλά παιχνίδια της Κηφισιάς φέτος που το έκανε αυτό ο Ζουπάνη. Και αναμένουμε με πολλή αγωνία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται για να επικυρώσει η εθνική μας
το εισιτήριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πούμε ότι στους άντρες το Ευρωπαϊκό είναι τετραεθνές και στους άντρες και στις γυναίκες. Στους άντρες γίνεται σε Τσεχία, Πολωνία, εδώ, Εστονία και Φιλανδία, είναι οι τέσσερις χώρες. Το γυναικείο γίνεται κοντά μας, στα Βαλκάνια. Σερβία, Βουλγαρία, Κροατία και δώστε μου και τον απαραίτητο χρόνο να θυμηθούμε την τέταρτη χώρα. Και Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία. 18 Αυγούστου ξεκινάει και τελειώνει 4 Σεπτέμβρη το γυναικείο τουρνουά. Στις γυναίκες λοιπόν, οι οποίες πήγαν το ίδιο καλά με τους άντρες, ίσως και λίγο καλύτερα, καθώς έκαναν το απόλυτο νικών και βαθμών στους 9 βαθμούς, έχοντας χάσει 0 σετ, εξαιρετικό. Η Ελλάδα και στις γυναίκες όπως και στους άντρες έχει το πλεονέκτημα να έχει ένα ρόστερ πολύ ποιοτικό και πολύ ισορροπημένο. Μπορεί εύκολα να βρει λύσεις από τον πάγκο coach Ναράγχο που να είναι εξίσου ποιοτικές με τις βασικές. Και επίσης είναι μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια να έχεις στο ρόστερ σου αθλήτριες όπως η Λαμπρούση και η Στράτζαλη που είναι νταμπλούχες σε Γαλλία και Πολωνία, σε δύο πολύ δυνατά πρωταθλήματα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Η Κοσμά που πήρε το κύπελο στην Ελβετία επίσης με την Σαφτχάουζεν. Και δεν συζητάμε για τη Βασίλα Ντονάη και την Χριστοδούλου που έκαναν εκπληκτικά παιχνίδια στο Αιδίνη, παρότι η ομάδα αποκλείστηκε αρκετά νωρίς στο τουρκικό πρωτάθλημα. Επίσης, ήταν τόσο πολλές οι καλές αθλήτριες που αναγκαστικά κάποιες από αυτές έπρεπε να μείνουν εκτός ρόστερ, όπως η Διώτη έμεινε εκτός τελικής επιλογής, όπως η Οικονομίδου που έκανε επίσης πολύ καλή χρονιά στο Ισραήλ έμεινε εκτός, όπως και η εξαιρετική φέτος τον ΠΑΟΚ Λίτσα Μαρτέκη, κυπελούχος με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κόντρα στη Νορβηγία, η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, με κορυφές Στράτζαλη, Λαμπρούση και Βλαχάκη επικράτησε εύκολα με 3-0, δεν ζορίστηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. 25-18, 25-12 και 25-17 ήταν τα σετ. Το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν το δεύτερο που είχε να δώσει η εθνική ομάδα, αυτό κόντρα στην Ισπανία. Ο κόουτς Ναράγχο έπαιζε κόντρα στην πατρίδα του, ωστόσο είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας και μάλιστα σε πολλές στιγμές γύρισε προς τον λιγοστό κόσμο που είχε την δυνατότητα να βρίσκεται στο κλειστό γήπεδο της Λάρισας και ζήτησε φωνή, ζήτησε χειροκρότημα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Παρότι η Ελλάδα στο δεύτερο σετ ζορίστηκε, βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 5 πόντους κάπου στα μισά του σετ, στο 17-12 αν θυμάμαι σωστά, 18-12 πρέπει να έχει φτάσει κάποια στιγμή το παιχνίδι. Η Ελλάδα εκεί δεν έχασε την ψυχραιμία, την δεν έχασε το πλάνο του προπονητή. Βελτιώθηκε πάρα πολύ στην υποδοχή και στην άμυνα. Σε εκείνο το σημείο οι περισσότερες επιθέσεις πήγαν στη Βασίλα Ντονάκη, η οποία τις αξιοποίησε, μια αθλητεία πολύ υψηλού επίπεδου, η Ανθή. Όπως και η Στράτζαλη πήρε πολύ χρήσιμες επιθέσεις και μάλιστα με μεγάλη ποικιλία στο τρόπο παιχνιδιού της, τόσο με καρφιά, όσο και με πλασέ.
σαφώς και τον μπλοκ της ελληνικής ομάδας ήταν για άλλη μια φορά εξτερικτικό, με τη Λαμπρούση να είναι η κορυφαία σε αυτό το κομμάτι. Λίγες αλλαγές από τον κόουτς της εθνικής ομάδας, αν εξαιρέσουμε την Σοφία Κοσμά που πέρασε για να σερβίρει και στα τρία σετ, στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Κατά τα άλλα δεν δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, όπως και στο πρώτο σετ, αν εξαιρέσουμε την Ανθούλη, η οποία πέρασε λίγο πριν το τέλος, με την Ελλάδα να είναι σε match ball. Δεν είχαμε πολλές αλλαγές, αφού η Ελλάδα βρήκε την λύση στο δεύτερο σετ. Στο τρίτο σετ μπορεί λίγο να ζορίσει και στην αρχή, αλλά ρόλαρε πολύ εύκολα και με 18-25 κατέκτησε και το τρίτο σετ. Ουσιαστικά έκανε ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης με αυτή τη νίκη. Έπρεπε όμως να την επικυρωποιήσει και το έκανε κόντρα στην Αυστρία, η οποία Αυστρία δεν είναι μεγαθύριο, δεν είναι υπερδύναμη. Η Ελλάδα έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε χωρίς να δυσκολευτεί και μάλιστα με rotation, καθώς μπορεί το βασικό σχήμα να ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Ωστόσο, κάπου στα μισά του αγώνα πέρασε το παιχνίδι και η Ιωάννα Πολυνοπούλου αντί της Γιώτα στη θέση της κεντρικού. Πέρασε στο παιχνίδι και η Ανθούλη, η οποία μπορεί να μην πήρε πόντο, έκανε όμως τη δεύτερη συμμετοχή της και αρχίζει να ψήνεται όλο και περισσότερο. Μια πολύ ταλαντούχα αθλήτρια που έχει πολύ δρόμο ακόμα, είναι στα 17 της. Εντυπωσίασε με τον Άρη φέτος και του χρόνου θα αγωνίζεται στη Θέτιδα. Έχει τρομερά προσόντα, αθλήτρια 2 μέτρων και φανταστείτε ότι έχει ακόμα περιθώρια ανάπτυξης στο 17 της. Αν δουλευτεί σωστά και με υπομονή μπορεί να κάνει απίστευτη καριέρα. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν κόντρα στην Αυστρία η Βασίλα Ντονάη για άλλη μια φορά ήταν εκπληκτική και η Στράτζαλη, οι δύο αγαπημένες φίλες και συγκάτοικες. Συγκάτοικη, συγγνώμη. Πολύ καλή Βλαχάκη για άλλη μια φορά, η οποία έχει καθιερωθεί. Ήταν πρόπερση μάλλον στο ευρωπαϊκό. Την είχε αποκαλέσει ο coach Ναράγχο The Closer, η αθλήτρια που έρχεται από τον πάγκο και δίνει λύσεις. Πλέον είναι βασικότατο γρανάζι της εθνικής ομάδας. Υπάρχει και δάκαλες και οι υπόλοιπες. Αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει η ισορροπία. Και φανταστείτε ότι ο Πάγκος έχει αθλήτριες όπως η Βερκίδη, όπως η Χαντάβα, η Καλαντάτζε που μπορεί να είναι μικρή αλλά έχει δείξει πολύ καλά δείγματα, η αναπληρωματική Λίμπερο η Ρόγκα που σίγουρα θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, η Κοσμά όπως είπαμε πήρε και χρόνο. Υπήρχε η Ξανθοπούλου και η Νικολογιάννη, οι οποίες δεν ήταν στην τελική επιλογή του coach σε αυτά τα τρία παιχνίδια, είναι όμως στο roster της Εθνικής, μπορεί να τις δούμε να παίζουν ή έστω να βρίσκονται στην αποστολή στα επόμενα παιχνίδια. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πολύ κοντά στην πρόκριση, όπως και οι άντρες, έτσι και οι γυναίκες, με δύο νίκες κλειδώνουν την πρόκριση. Συγκεκριμένα το παιχνίδι με την Ισπανία είναι το πιο κομβικό. Την Παρασκευή η Ελλάδα ξεκινάει κόντρα στην Ισπανία, αν πάρει την νίκη και η διαφορά πάει στους 6 ή ακόμα και να μην έρθει καθαρή νίκη. Και στο σχηρότερο σενάριο, αν έρθει η ΙΤΑ με 3-2, η Ελλάδα θα είναι ακόμα από πάνω και θα ελέγχει την κατάσταση. Ωστόσο, μία νίκη θα τελείωνε ουσιαστικά τα πράγματα πριν καν αρχίσει η ιστορία στο Γκρατς. Στο Γκρατς της Αυστρίας θα γίνει το δεύτερο σετ αγώνων. Στις 5:30 τοπική ώρα θα γίνει το παιχνίδι με την Ισπανία, δηλαδή 4:30 ώρα Ελλάδος. Το Σάββατο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστρία στις 7:20, όπως γράφει το πρόγραμμα της ΣΕΒ. Και την Κυριακή, σε ένα παιχνίδι που πιθανώς να είναι και διαδικαστικού χαρακτήρα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη ξεκινάει το πρόγραμμα της η Ελλάδα κόντρα στην Νορβηγία.
Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι τα παιχνίδια. Δεν παίζει την Κυριακή. Με την Νορβηγία στις 7 και 20 την Πέμπτη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις εθνικές ομάδες να βρεθούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση και στις αθλήτριες και στην εθνική ομάδα και θα μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα πράγματα στην πορεία. Σίγουρα μια πρόκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα θα είναι ό,τι καλύτερο. Δυστυχώς φέτος οι εθνικές ομάδες δεν συμμετέχουν στο Silver League με όλα αυτά τα περίεργα που έγιναν στην φετινή σεζόν. Υπενθυμίζω ότι η Silver League είναι η δεύτερη κατηγορία, σαν να λέμε. Και ήταν, όπως βλέπουμε στους αγώνες, στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Θα μπορούσαν άνετα να κατακτήσουν το τρόπαιο και στην επόμενη χρονιά να αγωνιστούν στο Golden League, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή. Και σαφώς και αναμένουμε το πότε θα επιστρέψουν στο World League, το οποίο πλέον έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί, έχει γίνει το World Tour. Έχουν λείψει πολύ αυτές τις διοργανώσεις. Η τελευταία διοργάνωση που συμμετείχε σε World League η Εθνική Ανδρών ήταν απογοητευτική. Η πρώτη τελευταία μάλλον το 2015 ήταν αξιοπρεπέστατη και χάθηκε στο τσακ η άνοδος στην τρίτη κατηγορία. Στις λεπτομέρειες οι Κινέζοι μας έκαναν τη ζημιά. Υπάρχει όμως καλό υλικό, υπάρχει ποιότητα. Ελπίζουμε σύντομα να δούμε την εθνική ομάδα ακόμα πιο ψηλά. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος. Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ και ελπίζουμε να πανηγυρίζουμε την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θα έχουμε σαφώς και ολοκλήρωση της Super League, στην οποία μπορούμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην επόμενη εκπομπή μας. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε. Ήμουν ο Γιάννης Καλτσάρης, All Around Player, εδώ από τη Νέα Σμύρνη, NSTV Live. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σας ενδιαφέρει. Καλό απόγευμα σε όλους.